ατύχημα, στο δυστύχημα γνωρίζουμε Ιάκωβε, αλλά και γενικά τη συζήτηση που γίνεται για την παντελή απουσία των όρων εργασίας για τους διανομείς, αλλά και για τις εξαρτήσεις που πρέπει να φέρουν. Ακριβώς. Κάτι για να πούμε πως αν κρατήσουμε κάτι από το χθεσινό ατύχημα λίγα μέτρα από τον Α εδώ στην Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, κρατάμε το ότι δεν έπαθε κανείς κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Τώρα, αν υπήρξε καθυστέρηση στη διανομή του φαγητού, είναι το τελευταίο που θα πρέπει να απασχολεί τον delivery boy, ο οποίος είναι πλάκι στο ατύχημα. Ήταν μόνο υλικές οι ζημιές, δεν ήταν κάτι σοβαρότερο. Φαίνεται ήταν τυχερός, δεν είχε την κακή τύχη ενός άλλου συναδέλφου του που στις 23 Μαρτίου το βράδυ κάτω στο κέντρο της Λευκωσίας έχασε τη ζωή του και δεν ήταν ο μόνος. Στο τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες αλλεπάλληλων τροχαίων συγκρουσίων στα οποία εμπλέκονται διανομής φαγητού, γιατί και αυτοί αντές ζουν το δικό τους Γόλγοθα. Προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους έχοντας τον κάθε ένα από εμάς στο τηλέφωνο και γιατί καθυστέρησε, γιατί αργεί να έρθει, τι συμβαίνει και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο άμεσα χρήζει επίλυσης, καθώς δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις για αυτά τα πρόσωπα. Γνωρίζουμε τη σήμερα ημέρα πολύ καλά πώς τρέχει όλη η διαδικασία των deliveries. Είναι απευθείας τηλεφωνήματα στα εστιατόρια, στις καφετέριες, είτε μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που λειτουργούν. Ωστόσο, τι γίνεται με τους εργαζόμενους? Αυτό που ξέρουμε είναι πως καμία συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει. Κανένας δεν τους εγγυάται το οτιδήποτε. Σκεφτείτε μόνο πως αυτοί οι άνθρωποι βάζουν το δικό τους όχημα, τη δική τους μοτοσυκλέτα. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει της μόδας και τα ποδήλατα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο το έργο τους. Είναι δικές τους οι βενζίνες, τα καύσιμα, τα σέρβις, είναι δικές τους οι στολές που πρέπει να φοράνε, όποιος εξοπλισμός ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε πως ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό τι μένει τελικώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες συναντήσεις. Θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΠΕΟ με αφορμή το θάνατο του 24χρονου διανομέα φαγητού. Και έχει αρχίσει δηλαδή αυτή η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, ποιοι είναι οι όροι που θα πρέπει να καθοριστούν σε αυτές τις συμβάσεις ασφαλείας. Να πούμε πως αυτό που πρέπει να καθοριστεί είναι και το ανώτατο όριο των διανομών που μπορούν να γίνουν μέσα σε μία μέρα. Δεν μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 να διανέμει σε 25 και 30 συνολικά σπίτια. Πράγμα αδύνατο, που γίνεται όμως, γίνεται δυνατό στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το εισόδημά τους. Μπιτάρουν, παίρνουν την προσφορά, πάνε να την παραδώσουν. Έρχονται και οι καθυστερήσεις, έρχονται και οι φωνές, υπάρχει και η ένταση, είναι και η κίνηση στους δρόμους και κάπως έτσι καταλήγουμε να έχουμε αλλεπάλληλα ατυχήματα. Να. Πέραν από αυτό είναι και ο κατώτατος μισθός. Δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Θα καθοριστεί αυτός ο μισθός? Θα υπάρξουν ελέγχοι? Θα γίνει κάτι με τα οχήματα? Σε ποιον θα ανήκουν τα οχήματα? Θα είναι δικά τους? Η συντήρηση από ποιον θα γίνεται? Θα είναι από τους ίδιους? Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία πρέπει να κλείσουν άμεσα για την ασφάλεια όλων και των αυτών που οδηγάνε στους δρόμους των διανομέων αλλά και των υπόλοιπων οδηγών που με μανούβρες προσπαθούν στον δρόμο να μην έχουμε ατυχήματα. Ναι. Ναι, διότι Ιάκωβε, σε όλα αυτά που λες, να προσθέσω και εκείνη την κομπίνα την τελευταία με τις άδειες οδήγησης αλλοδαπών που ενέχονται βεβαίως ελληνοκύπριοι πάροχοι υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολυπαραγοντικό. Πρέπει να δούμε, διότι πραγματικά εγώ καθημερινά στους δρόμους νιώθω εν δυνάμει δολοφόνος κάθε μέρα στο να οδηγείς και πόσο πρέπει να προσέξεις. Όλοι μας. Και για όλους τους όσους διακινούνται στους δρόμους, αλλά πρέπει για όλα να υπάρχει ένα μέτρο. Και ειδικά για τα διανομής φαγητού, νομίζω ότι δεν πρέπει να αρκεί η μαθητική, ενώ κάτι άλλο πρέπει να γίνεται ως εξέταση διαπίστωσης, μαζί με αυτά που λες εσύ όμως που τρέχουν να προλάβουν. Λαμβάνονται. Ναι. Και είναι η συζήτηση για να φοράνε και τον αερόσακο. Ναι. Που δεν θέλουν οι εταιρείες. Αυτό Μάλιστα. και το κράνος τους. Και ουσιαστικά προστατευτικά, αν θες, σύνολο, απορουχισμό μέχρι κράνη, τα οποία
να είναι και να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Και όχι ένα άτομο το οποίο για μία μέρα 20 κούρσες καταφέρει να βγάλει 15 ευρώ μεροκάματο, να χρειάζεται να πληρώσει 150 και 200 και 300 και βάλε. Είναι αυτή η συζήτηση επίσης ενώπιον της Βουλής στην Επιτροπή Μεταφορών. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ.